Γεια σας παιδιά, Τζάταξ εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο της σειράς Legend Reborn και πάμε, χωρίς να πολυλογούμε, γρήγορα γρήγορα να μπούμε στα παιχνίδια. Παίζουμε με τη Μίλαν, αλλά δεν μας έχει επιλέξει, οπότε θα το κάνουμε simulate. Μακάρι να νικήσουμε. Για να δούμε. 2-2. Εντάξει, όχι και τόσο καλό αποτέλεσμα, αλλά προχωράμε. Παίζουμε τώρα με τον Ουντινέζε και πάλι δεν μας επέλεξε. Περίεργο γιατί. Εντάξει, τέλος πάντων. Ήρθα να δούμε πώς θα έρθει. Νικήσαμε, οπότε εντάξει, μια χαρά. Και τώρα, παιδιά, παίζουμε με την Juventus που δεν νομίζω να μας επιλέξει, εννοείται. Οπότε πάλι simulate. Ελπίζω να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα με την Juventus. In 7th, climbing the table are Lazio with 21 points. In 8th, moving down are Fiorentina with 21 points. Then moving up the table, 2nd bottom and falling are Hellas Verona with 11 points. Σοβαρήσαμε όμως. Οχ, το ξανάβαλε, χάσαμε. Αχ, δεν νομίζω να μπει γκολ τώρα, δύσκολο πολύ. Ναι, χάσαμε 1-2. Κακό αποτέλεσμα. Για να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα παίζουμε τη Φιωρεντίνα. Επιτέλους μας επέλεξε μετά από 3 παιχνίδια, νομίζω, που ήμασταν εκτός αποστολής. Τώρα μας επέλεξε και θα παίξουμε το παιχνίδι μας με τη Φιωρεντίνα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχουμε μια καλή εμφάνιση, ώστε να παίζουμε στα περισσότερα παιχνίδια στη συνέχεια που θα ακολουθήσουν. Όπως βλέπετε, στη βαθμολογία είμαστε 5η και θα ήταν καλό να ανεβούμε. 5η. Όχι, δεν είμαστε, είμαστε 6η. Και πρέπει να ανεβούμε λίγο. Λοιπόν. Πάμε στο παιχνίδι, Legendary όπως βλέπετε, 5 λεπτά και φύγαμε. Ωραία. Θα το ρίξω. Α, κακό σουτ. Τέλος πάντων. Ωραία, πάσα πάνω. Με είδες. Έλα. Ναι, πολύ ωραίο γκολ. Έκανε ένα ωραίο 1-2 με τον συμπαίκτη μου από την αριστερή πλευρά. Και γκολάς 1-0. Ανοίγουμε γρήγορα το σκορ σχετικά με ένα πολύ ωραίο γκολάκι. Ωραία πάσα το συμπαίκτη μου πραγματικά εκεί πέρα. Και ωραίο τελείωμα. Ωραία. Εδώ. Έπρεπε να είχα γυρίσει, εντάξει. Μέτριο σουτάκι. Ημίχρονο, παιδιά. Όχι φυσικά ισορροπημένο, έχουμε παραπάνω ευκαιρίες, αλλά όχι και μεγάλη υπεροχή. Καταφέραμε να βάλουμε το ένα γκολ με μένα και πάμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Παίζουμε και στην έδρα μας, οπότε θα είναι καλό να μην φέρουμε καμιά σοπαλία, να νικήσουμε. Εδώ, κόβω, σουτάκι, γκολάρα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και 2-0 με 2 δικά μου γκολ, δηλαδή δικά μου, με το γκολ του Μαραντόνα. Και ουσιαστικά φαίνεται να κλειδώνουμε το παιχνίδι, δεν πιστεύω να γίνει κάτι άλλο. Θα παίξω και εγώ λίγο πιο αμυντικά και η ομάδα. Και πιστεύω μετά από αυτό το ρογκολάκι καταφέραμε να νικήσουμε και να κλειδώσουμε την νίκη ουσιαστικά. Ωχ, μας το έκανα 2-1. Δεν έχουν όμως και πάρα πολύ χρόνο. Δεν νομίζω να προλαβαίνω να κάνω κάτι. Νομίζω είναι όλα υπό έλεγχο. Να, στις καθυστερήσεις είμαστε, κάνουμε λίγο passing game. Όπα. Όχι. Πάλι καλά το σωσά. Διόρθωσα το λάθος μου. Και εντάξει. Έχουμε νικήσει. Μην φάμε και γκολάκι. Αχ, δεν μου τι πέρασε. Δεν πειράζει, νικήσαμε παιδιά. 2-1 τη Φιωρεντίνα. 2 δικά μου γκολ. Man of the match, φαντάζομαι. Και όλα βαίνουν καλώς. Πιστεύω να ανεβήκαμε και λίγο στο πρωτάθλημα θέσεις. Έχουμε ανεβεί και έχουμε κάνει και ένα καλό progress στα over, αλλά όπως βλέπετε 71 και συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε. Και πάμε δυνατά. Λοιπόν, παιδιά, παίζουμε με το Ρήνο. Τώρα όπως βλέπετε. Για να δούμε, νομίζω θα μας επιλέξει. Μετά και την καλή μας εμφάνιση στο προηγούμενο παιχνίδι. Για να δούμε. Ναι, μας επέλεξε. Οπότε πάμε στο παιχνίδι. Είναι εκτός έδρας βέβαια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την νίκη. Πάμε. Όχι.
τι ατυχία, τι άτυχο γκολ. Τι άτυχο γκολ. Εντάξει, το δοκάρι και μετά βρίσκει πάνω στο τέρμα. Πολύ άτυχο γκολ. Πάμε, πάμε να το γυρίσουμε. Να το ρίξω, το ρίχνω. Το ρίχνω. Α, καλό σουτάκι. Πέρασε κοντά. Ωραία. Πάει σε μένα. Τον έχω δει. Ένα καλό σουτ. Όχι δοκάρι μωρέ, όχι δοκάρι. Και τώρα θα το φάμε, όχι. Είχαμε και δοκάρι, είχαμε το. Πολύ κρίμα. Πάει το παιχνίδι. Χάσαμε την παιδιά, παιδιά. Αρκετά τύχη μπορούμε να πω. Είχαμε δοκάρι, είχαμε δύο καλά σουτ από μένα. Η Τωρίνο δεν είχε πολλές φάσεις. Τρία σουτ να είχε βάλει δύο γκολ. Πραγματικά πολύ κρίμα. Χάσαμε όμως. Πάμε να δούμε τι έπεται στη συνέχεια. Κάνουμε λίγο training παιδιά όπως βλέπετε. Μετά την κοίτα από το Τωρίνο. Και πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο μας παιχνίδι. Για αυτό το επεισόδιο. Το οποίο να δούμε και ποιο θα είναι. Με η Σαμπτόρια είναι. Ελπίζω να μας επιλέξει. Για να δούμε. Αν θα παίξουμε σε αυτό το παιχνίδι. Στη βαθμολογία είμαστε μέτρια. Πάμε σιγά σιγά σε καλές θέσεις. Ωραία μας επέλεξε. Οπότε πάμε να μπούμε στο παιχνίδι. Legendary, 5 λεπτά. Συνεχίζουν να μας βάζει left center mid. Δεν μας βάζει δυστυχώς στην κανονική μας θέση. Και αυτό είναι πρόβλημα, πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Γιατί πρέπει να γυρνά πολύ στην άμυνα. Και πολλές φορές μου λέει για out of positioning. Τέλος πάντων, πάμε στο παιχνίδι. Μια καλή σε πάσα. Ωχ, που πέρασε, ακούμπησε το εξωτερικό δίχτυ. Καλό σουτ, πέρασε πολύ ξυστά το τέρμα. Πάμε λίγο πολύ. Να ξεκινάμε δυνατά. Πάμε, πάμε. Ωραία, θα το ρίξω. Γκολάσο. Αυτά τα γκολ πλέον τα βάζω, τα έχω. Είναι πολύ εύκολα για μένα δηλαδή. Βασικά, ενώ δεν έχω τόσο καλό long shot, αυτά τα γκολάκια μπαίνουν από αυτό το σημείο, κάτω στη γωνία. 1-0, όπως και το γκολ με την Φιωρεντίνα, το πρώτο νομίζω έτσι μπήκε. Βασικά είναι έτσι μπήκε, ακριβώς το ίδιο σχεδόν. Και κάνουμε το 1-0 και έχουμε ένα μικρό μέχρι στιγμής προβάδισμα για την νίκη. Ωραίο γκολάκι. Λοιπόν, πάσα εδώ. Με έχεις δει έτσι, με έχεις δει. Ωραία. Σουτ. Αχ, τι έβγαλε, πω. Εδώ. Πέναλτι. Το έδωσε. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν, αλλά κέρδισα πέναλτι. Πολύ σημαντικό για αυτό για την ομάδα μου. Δεν νομίζω να μου αρέσω εγώ φυσικά. Αλλά κέρδισα το πέναλτι. Και έχουμε την ευκαιρία για το 2-0. Αν το AI είναι λίγο σοβαρό. Για να δούμε. Και γκολ. Ωραία, 2-0. Νομίζω νικήσαμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνο πλέον. Καλά, μην λέω και πολλά. Αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχουμε πάρει την νίκη. Για να δούμε. Άλλο ένα κολλάκι. Σουτ. Το έβγαλε και αυτό. Ωραία, πέμε. Και τέλος το παιχνίδι, παιδιά. Εύκολη νίκη σχετικά. 2-0 τη Σαμπτόρια. Και κάπως εδώ πέρα φτάνουμε στο τέλος του επεισοδίου αυτού. Δύο νίκες. Όπως όλα είχαμε δύο νίκες. Μία ήττα. Τρία γκολ νομίζω δικά μου. Και ένα κερδισμένο πέναλτι. Καλή εμφάνιση. Είμαστε σε καλή κατάσταση να το πούμε στην βαθμολογία, μακριά από τις πρώτες θέσεις, αλλά συνεχίζουμε δυναμικά. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο και τα λέμε.